Βαριά ήττα με 171 υπέστη στο Σαμακόφι η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας από τη Ρίλσκι Σπόρτιστ και ολοκλήρωσε με το χειρότερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της για τη φάση των ομίλων της Βαλκανικής Λίγκας. Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ και με την Ρίλσκι να προηγείται με 30-23 χάρη σε ένα σέρι 5-0 στα τελευταία δευτερόλεπτα και εκμεταλλευόμενη την απίστευτη ευστοχία. Στα σουτ έξω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων, καθώς ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με 7 εύστοχα σουτ σε 9 προσπάθειες και όλο το μάτς με 18 εύστοχα σουτ σε 33 προσπάθειες. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με την Ρίλσκι Σπόρτιστ να συνεχίζει στο ίδιο εκρηκτικό τέμπο και να αυξάνει τη διαφορά ακόμα και στους 18 πόντους, 43-25 στο 15, και τους παίκτες της Καβάλας να υποπίπτουν σε πολλά αβίαστα λάθη. Οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας δεν κατέβασαν στροφές και αύξησαν τη διαφορά ακόμα και στους 23 πόντους, 50-27 στο 18, για να κλείσουν το ημίχρονο προηγούμενοι με 52-31. Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Βούλγαρους να διατηρούν τη διαφορά μεταξύ 17 και 25 πόντων και τον Άγγελο Κορονιό να δίνει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί στα τελευταία παιχνίδια, όπως ο Βελισσαρίου, ο Αράπης και ο Μανολόπουλος, καθώς και να ξεκουράζει τους Γκαγκαλούδη, Στεφανίδη, Κόλεμαν και Ατσάρα. Το τρίτο δεκάλεπτο βρήκε την ομάδα του Ρόσεν Μπαρτσόφσκι να προηγείται με 30 πόντους διαφορά, 85-55, και όπως ήταν φυσικό, η τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα με τη διαφορά να εκτοξεύεται στους 34 πόντους, 91-57 στο 32, και την Ρίλσκι να πιάνει την κατοστάρα ένα λεπτό πριν τη λήξη με τρίποντο του Γεωργίεφ. Από τους Βούλγαρους διακρίθηκαν οι Μίρκοβιτς με 29 πόντους, Σμιθ με 25 και Ζαχάριεφ με 13. Από την ομάδα του Άγγελου Κορονιού διασώθηκαν οι Πάνος με 16 πόντους και Καλαμπάκας με 14.